σταλοσκόπος το μέλλον του ανθρώπου για τον οποίο δουλεύει. Εδώ βλέπουμε ότι ο Αράπης, αυτός ο Άραβας, κοιτάζοντας την παλάμη της κοπελιάς, στην ουσία, ενώ της μιλάει, κοιτάζει τα μάτια της, τις κόρες της, και από εκεί θα καταλάβει εάν είναι σε σωστό δρόμο ή όχι. Δηλαδή με το που θα της πει κάτι το σωστό, αυτή θα συγκινηθεί και αμέσως θα διευρυνθεί η κόρη του ματιού της. Το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες εκδηλώσεις της παραψυχολογίας, ας το πούμε. Διότι με τον ίδιο τρόπο παντού οι ενδιαφερόμενοι για την αντίδραση του θύματός τους, ας πούμε, του πελάτη τους, κοιτάνε τα μάτια. Δηλαδή, ο Ασιάτης έμπορος που βλέπει τον Ευρωπαίο να περιεργάζεται ένα κόσμημα ή ένα χαλί, δεν κοιτάζει τα χέρια του, κοιτάζει τα μάτια του. Και όταν δει ότι διευρύνεται, δηλαδή παθαίνει μυδρίαση η κόρη, καταλαβαίνει ότι τον ενδιαφέρει και χτυπάει την τιμή. Το ίδιο κάνει και η χαρτορίχτρα, η οποία δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό που είπε πριν είναι στο σωστό δρόμο ή σε λάθος στην πελάτησά της, ότι ένας ξανθός ψηλός είναι ερωτευμένος μαζί σου ή ένας μελαχρινός κοντός κτλ. Και καταλαβαίνει μόνο από τη διεύρυνση της κόρης της. Έτσι λοιπόν προχωρούν και βρίσκουν τελικά, όπως λένε τα θύματα τους, την αλήθεια.